πάρε ένα καφέ. Ήπια αρκετούς στο νοσοκομείο. Είναι και αυτή αυτόματη. Πώς είναι ο εξάδελφος? Αυτός καλά είναι. Η μάνα του είναι σκάτα. Την έχουν φλωμώσει οι κορόια της στα ψυχοφάρμακα. Και κάνουν και καζούρα οι επίορκοι. Πάντως ομολογώ πως πρέπει να είναι πολύ γυμνασμένο άτομο ο εξάδελφος. Ναι, την ψάχνει με τη γυμναστική. Και οι κολογιατροί και οι λαράδες κάνουνε χαβαλέ. Είναι κομπλεξική και δεν το κάνουνε κι αυτοί. Πώς τον πήγατε στο νοσοκομείο? Δεν μπορούσε καν να μιλήσει. Άμα σπάσει ο αυχένα δεν μπορεί να κινηθείς. Και δεν ξέρανε ποιον να πάρουν πρώτον, αυτόν ή τη μάνα του. Τι σου είναι και αυτές οι μανάδες, αδιόρθωτες, μπαίνουν και διακόπτουν. Εκεί το πάθω το ατύχημα. Μπαίνει ξαφνικά μέσα η μάνα του, τη βλέπω και σοκάρεται, κάνει μια απότομη κίνηση, σπάει ο αυγένας του και μένει με τα αρχίδια στα μάτια. Τι να πω. Όχι, εγώ το παραδέχομαι. Τόση γυμναστική για να μάθει να κάνει τσιμπούκια στον εαυτό του. Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης. Είναι δύσκολο αυτό. Πρέπει να κάμψεις τόσο πολύ τη σπορτιλική στήλη που σε πονάει, πονάνε τα άλατα, σε τραβάει μέσα σου. Είναι πολύ δύσκολο. Ναι ρε, αθλούμε. Πάρεις κανένα πρόβλημα. Πρόβλημα. Α, πρόβλημα. Δεν γαμηθείτε, ρε. Γαμιέστε! Άντε, γαμιέστε!